Νατοϊκά μαχητικά jets αναχέτησαν πάνω πλαρωσικά βομβαρδιστικά τα W22M3 στην Βαλτική. Ήταν φορτωμένα με υπερηχητικούς πυράβλους KH-22. Εχθές λοιπόν, Σάββατο 10 Ιουνίου, η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε πως μαχητικά jets τύπου Eurofighter Typhoon σε συνεργασία με σουηδικά μαχητικά JAS-39 Gripen αναχέτησαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πάνω από την Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, Typhoon από την 140η εκστρατευτική ενέργεια μοίρα και Gripen της σουηδικής πολεμικής αεροπορίας αναχέτησαν για τρίτη φορά μέσα σε 48 ώρες δύο ρωσικά βομβαρδιστικά τύπου TAV-22M3 Backfire και δύο μαχητικά jets SU-30SM Flanker H, τα οποία πετούσαν κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Το περιστατικό λέγεται πως έλαβε χώρα το χθεσινό απόγευμα. 140 αεροσκάφη έγκυρης προειδοποίησης είναι παραταγμένα για την ατοϊκή αποστολή εναέριας περιπολίας της Βαλτικής, πρόωσε το μήνυμα. Στο Twitter, η Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία μοιράστηκε εικόνες των ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν από τα ατοϊκά μαχητικά. Μια ανάλυση των διαθέσιμων φωτογραφιών δείχνει πως τα βομβαρδιστικά μετέφεραν υπερηχητικούς πυράβλους κρούζ εναέριας εκτόξευσης τύπου KH-32. Αυτός ο τύπος πυράβλου σχεδιάστηκε ειδικά για να πλήττει αμερικανικές ομάδες αεροπλανοφόρων, όπως και μια μεγάλη ποικιλία στόχων εδάφους. Ο KH-32 αναπτύχθηκε με βάση τον θρηλυκό πυράβλο KH-22 της εποχής του ψυχρού πολέμου. Σε άλλη σημαντική είδηση τώρα, αναφέρεται πως η προαστιακή σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην περιοχή του Μπέλγκοροντ μετά από τον εκτροχιασμό 15 βαγονιών στην περιφέρεια Αλεξιβεύσκη. Αυτό δήλωσε ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλάτκοφ, σήμερα Κυριακή 11 Ιουνίου. Ένα έκτακτο περιστατικό συνέβη στην περιφέρεια Αλεξιβεύσκη το βράδυ. 15 βαγόνια εκτροχιάστηκαν. Ήταν άδεια. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των εργατών ή των κατοίκων. Ομάδες έρευνας εργάζονται στη σκηνή για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Η προαστιακή σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά, έγραψε ο κυβερνήτης στο κανάλι του στο Telegram. Ο περιφερειακός κυβερνήτης πρόσθεσε τέλος πως αναμένει το προσωπικό του σιδηροδρόμου να αντιμετωπίσει γρήγορα την κατάσταση, επαναφέροντας ταχύτατα την κυκλοφορία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.